Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο του Baby Thas. Είναι ο Ντίνος. Είμαι ο Στράτος. Και σήμερα θα σας μιλήσουμε για τα είδη και τις κατηγορίες των ατμοποιητών. Mm-hmm. Όπως σε πάρα πολλά βίντεο έχουμε δείξει. Ναι, κάποιους από αυτούς θα τους έχουμε δει και σε πολλά βίντεο. Mm-hmm. Τώρα, οι κατηγορίες είναι δύο. Οι εργοστασιακοί, που έρχονται με εργοστασιακές δηλαδή αντιστάσεις, και οι επισκευάσιμοι, που κάνουμε μόνοι μας τις αντιστάσεις πάνω στους ατμοποιητές μας. RTA, Rebuildable Tank Atomizer. Πολύ σωστά. Και RDA, που είναι Rebuildable Dripper Atomizer. Mm-hmm. Όπως εμείς θα δείξουμε απλά σήμερα κάποια παραδείγματα, όπως είναι για παράδειγμα για ένα εργοστασιακό τσιγαρίσιο, όπως είναι ο Zenith. Πολύ σωστά. Καθημερινή χρήση, από τους πιο πολλούς ατμιστές τουλάχιστον που γνωρίζουμε εμείς. Ναι, είναι από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί στην αγορά για εργοστασιακό τσιγαρίσιο. Όπως, ναι, όπως και ο Slide, ο οποίος είναι μια μικρότερη έκδοση, πολύ εύκολος και αυτός. Compact, γρήγορο, εύκολο. Σωστό. Okay. Ναι, αυτή είναι στην κατηγορία τώρα των τσιγαρίσιων, αλλά των εργοστασιακών. Mm-hmm. Και μετά μπορούμε να πάμε σε έναν Melo 5, ο οποίος είναι στην κατηγορία του ντουμανά του εργοστασιακού. Πιο καινούριος, ναι. Ναι. Και όπως έχουμε, στην αγορά, έχει ένα και όπως έχουμε πει, Στράτο. Ένας από τους καλύτερους ντουμανά τους ατμοποιητές στην αγορά αυτή τη στιγμή με εργοστασιακές αντιστάσεις. Αλήθεια. Ο Falcon King. Από τη Horizon, το έχουμε δείξει άλλωστε. Και μετά, αφού φύγουμε από το κομμάτι του εργοστασιακού ατμοποιητή γενικότερα, πάμε στο RTA ή RDA, όπως είπαμε, στους επισκευάσιμους ατμοποιητές. Ένα παράδειγμα πολύ γρήγορο νομίζω ότι είναι ο Reaper από Hell Vape και Mike Vapes. Vapes. Το link οποίος... όλα από όλα που θα δείξουμε, τα links θα είναι πάνω στο description αν θέλετε να τα ρίξετε μια ματιά. Πολύ ωραία. Όπως είπαμε, είναι ταγκάτος επισκευάσιμος ατμοποιητής. Mm-hmm. Φτιάχνουμε μόνοι μας αντιστασούλα, βαμβακάκι περνάμε μέσα. Είναι πολύ εύκολο, αλλά είναι επισκευάσιμη. Τις φτιάχνουμε μόνοι μας τις αντιστάσεις, δεν τις αγοράζουμε έτοιμες. Και απλά να πούμε για την ιστορία που λένε ότι για να φύγουμε από τον εργοστασιακό πάμε σε έναν RTA, σε ένα rebuildable, και ανεβαίνουμε και level. Όπως έχουμε πει, ας πούμε, στο βίντεο που παρουσιάζουμε τα μοντάκια, εκεί είναι ότι ανεβαίνουμε ένα level και πάμε για να δούμε τι ακριβώς κάνουμε. Δηλαδή, από την ανάγκη του vape πάμε στο hobby. Ναι, γιατί εκεί μπορούμε να ρυθμίσουμε ανάλογα με τα σύρματα και τη γεύση που θα πάρουμε, το ντουμάνι που θα πάρουμε, πάρα πολλά πράγματα τα παραμετροποιούμε. Και την εισαγωγή αυτή εννοείται. Πάνω στον εαυτό μας. Την κάνω για κανέναν άλλο να πω. Καϊφούν Prime DLC. Σβέ μέστο. Πάλι το link θα είναι εκεί πέρα πάνω. Μετά έχουμε την επιλογή να πάμε σε κάποιον dripper. Επισκευάσιμο dripper, πολύ σωστά. Τον RDA που είπαμε και τα ακρόνυμα πριν. Πολύ σωστά. Στράτο. Όπως είναι ο Passage Hell Vape που έχουμε Passage δείξει. Hell Vape. Έχουμε δείξει, έχουμε κάνει και το review του συγκεκριμένου ατμοποιητή. Και με skunk pin και χωρίς. Ναι, οπότε μπορούμε να παίξουμε είτε σε μοντάκι που είναι skunk είτε σε κανονικό διμπάταρο μοντάκι και να στάζουμε από πάνω. Ναι. Και μια άλλη επιλογή εύκολη θα ήταν ο καινούριος. Ο Recurve Dual. Από Mike Vapes, τον έχουμε κάνει review εννοείται. Ο τόφο Mike Vape, φανταστικός. Αυτές τουλάχιστον είναι οι βασικές επιλογές μας που μας αρέσαν πάρα πολύ και θα ήταν καλό αν θέλουμε να ψαχτούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι να δούμε βασικά το τι θέλουμε να κάνουμε, είτε αυτό σημαίνει εργοστασιακό MTL που είναι ο πιο τσιγαρίσιος, είτε πιο χομπίστικα μπορούμε να πάμε σε έναν επισκευάσιμο, όχι και τόσο ακριβό όπως είναι ο Καϊφούν Prime, μπορούμε να πάμε και σε ένα εκφρομάιζερ που έχουμε δείξει στα βίντεο, που είναι πιο οικονομικός αλλά παίζει πολύ ωραία. Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Το θέμα είναι να ξέρουμε ότι για να πάμε σε έναν επισκευάσιμο θα χρειαστεί να επενδύσουμε λίγο χρόνο για να μάθουμε 5 πράγματα. Το οποίο είναι πολύ εύκολο. Εύκολο είναι. Άμα υπάρχει θέληση είναι πανεύκολο. Mm-hmm. Δηλαδή μετά την 5η-6η φορά οποιοδήποτε παιδί μου μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολο αυτό. Αρκεί να ξέρει ότι θα επενδύσει ένα δεκάλεπτο, ένα τεταρτάκι, να φτιάξει ένα τσασούλα του, να δει 5 πράγματα, να μάθει. Να πρέπει να επενδύσει χρόνο αυτό. Και όπως έχουμε δείξει στα πιο πολλά βίντεο, υπάρχει και το tutorial, το οποίο πώς γίνεται το weekend wire που λέμε. Ακριβώς, το στήσιμο. Το βαμβάκωμα, όπως λες. Ναι. Και το πώς να στρίψουμε το σύρμα. Εγώ πιστεύω όποιος θελήσει να ασχοληθεί με το επισκευάσιμο κομμάτι πάντως στο vaping community, θα τον ανταμείψει το αποτέλεσμα. Μόνο αυτό θέλω να πω. Ναι, εντάξει, δεν συγκρίνονται. Αυτά που λέμε, δεν συγκρίνουμε, απλά λέμε το τι είναι. Το καθένα. Ναι. Ξεκαθαρίζουμε μερικά πράγματα. Και το αποτέλεσμα μας δίνει. Πολύ σωστά. Αν σας άρεσε το βιντεάκι μας, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like, ένα subscribe και να βάλετε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε για καινούργια βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.